Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να κλείσει άρον-άρον πριν το 15 Αύγουστο όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο. Μία από αυτές είναι η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Σειρά έχει το λιμάνι του Ηρακλείου, άλλο ένα από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας που παραδίδονται σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηρακλείου ακολουθεί την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών του Πειραιά, που δόθηκε στην Κόσκο, της Θεσσαλονίκης, της Ιγουμενίτσας, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και έποτε και άλλα. Μεγάλα μεταφορικά μονοπόλια προσδοκούν να ελέγξουν τα λιμάνια, γενικότερα τις μεταφορικές υποδομές, εμπορευμάτων και ανθρώπων, να εκμεταλλευτούν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και τη σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και παράλληλα να επενδύσουν κερδοφόρα τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης των λιμενικών υποδομών που προωθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από κοινού Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών. Τη σκυτάλη, όπως είπαμε, παίρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ολοκληρώνοντας το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του λιμένα Ηρακλείου με την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Όλι ΑΕ στον ιταλικό όμιλο Γκριμάλντι, όπου ανήκουν και οι μηνοϊκές γραμμές έναντι συνολικού τιμήματος 80 εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την εμπορευματική δραστηριότητα, τον ελιμενισμό πλοίων, φορτοεκφορτώσεις ξηρού χίδιν φορτίου και γενικό συμβατικών φορτίων, δραστηριότητες κρουαζιέρας καθώς και παράκτιες μεταφορές επιβατών. Το άλλο 33% επί και εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. Για την ακρίβεια, σήμερα κυρώνεται η τροποποίηση της σύμβασης, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τον υποσύσταση νέο φορέα με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση και εκμετάλλευση του 33%, θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης λιμένων και λιμενικών υποδομών, κτηρίων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Μιλάμε για το λιμενικό περίπτερο, το θεατρικό σταθμό, το λιμένα των Λίνο Περαμάτων, τα λιευτικά καταφύγια του Νότου Άρβης Καστρίου, του Δήμου Βιάννου, Λούτρας, του Δήμου Γόρτινα. Είναι αυτά που δεν εντάσσονται στον επενδυτή ανάδοχο, δηλαδή στον όμιλο Γκριμάλντι. Η εχώρηση μόνο της χρήσης δραστηριοτήτων και η διατήρηση της γης ή άλλων υποδομών της χερσαίας ζώνης, όπως προβλέπει η σύμβαση στην ιδιοκτησία του δημοσίου, ελάττωσε σημαντικά το απαιτούμενο τίμημα των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό απαντά και σε όσους περιορίζουν σκόπιμα την αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι στην αυτή καθεαυτή ιδιωτικοποίηση, αλλά στο ισχνό τίμημα της αγοραπολισίας. Μεγαλεπίβουλα τα επενδυτικά σχέδια στο λιμάνι Ηρακλείου και στη χερσαία ζώνη αυτού, είτε με τη Βούλα Γκριμάλντι, είτε μέσω του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου ως συνέχεια του Όλι ΑΕ. Το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Είτε με ιδιωτικοποίηση, είτε με ευθύνη του κράτους, θα υπηρετηθούν οι επενδυτικοί σχεδιασμοί των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει έντιμο business plan για τον ανάδοχο από το 2019, που αποτελεί και ομολογία των προθέσεων και των δύο κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, που περιλαμβάνει 4+1 εναλλακτικές προτάσεις επενδυτικής αναβάθμισης του λιμανιού, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνη που ανήκει στον Όλι ΑΕ εφ' στο Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου. Προβλέπει αναβαθμίσεις για πράσινες business, αγορά νέων κλάρκ, εξυγχρονισμό των υποδομών για βελτιστοποίηση του χρόνου φόρτωσης με ζητούμενο την αύξηση των κερδών των εφοπλιστών, των τουριστικών ομίλων και μεγαλοεξαγωγέων της περιοχής. Επιπλέον, το business plan προβλέπει υδατοδρόμιο, κέντρα εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, αξιοποίηση του ιστορικού ενετικού λιμένα του Ηρακλείου με το κάστρο του Κούλε και τα Νεόρια, κατασκευή νέου λιμένα, ενοικίαση της στάθμευσης μικρών σκαφών και άλλα. Και ενώ πράγματι θα μπορούσε αυτό το master plan, το σχέδιο αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης και του ίδιου του λιμανιού, να αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους της πόλης, τους επισκέπτες της,
σε τίποτα δεν έχουν να ωφεληθούν ούτε τα λαϊκά στρώματα της πόλης, αφού οι τιμές θα είναι απαγορευτικές, πανάκριβες υπηρεσίες που θα προσφέρει, αλλά ούτε και για τους επισκέπτες, που στόχος είναι να τους γδίσουν στην κυριολεξία, όχι για το γενικό τουριστικό καλό, αλλά για να αφήσουν έσοδα στην πόλη, αλλά και για να πάνε απευθείας στα σεντούκια των tour operator και των τουριστικών πρακτόρων. Το master plan που διαφημίζει όλη η ΑΕ έχει στόχο να προσελκύσει πελάτες επενδυτές και να πείσει το λαό της περιοχής ότι έχει να κερδίσει και αυτός από την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης. Το μοναδικό κριτήριο για το τι θα γίνει τελικά στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως και στα υπόλοιπα, σε κάθε λιμάνι της χώρας, ποια έργα, ποιες υποδομές, πότε, πώς και από ποιον, δεν είναι οι ανάγκες του λαού για φθηνές, σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, δεν θα μειώσει τη τιμή των εμπορευμάτων των αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων που μεταφέρονται με τα πλοία και τα φορτηγά, αλλά κριτήριο είναι τα κέρδη και τα συμφέροντα του ομίλου, καθώς βέβαια και η συνολικότερη ενεργειακή, τουριστική, εμπορική και ευρωατλαντική σχεδιασμοί στους οποίους εντάσσονται αυτά τα συμφέροντα. Και το λιμάνι του Ηρακλείου κατέχει κομβική θέση σε αυτούς τους επιχειρηματικούς και γεωπολιτικούς στόχους και όχι βέβαια του λαού. Έτσι, τα κερδοφόρα φυλέτα, όπως ο τομέας της εμπορευματικής δραστηριότητας και η κρουαζιέρα, γίνονται αντικείμενο επενδύσεων και εκμετάλλευσης με σημαντική πρίκα και αβάντες στον παραχωρησιούχο, όπως απαλλαγή από δημοτικά τέλη, ούτε καν τα τέλη ηλεκτροδότησης, ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες που μπορεί να είναι απαραίτητες για τα λαϊκά στρώματα θα μείνουν στον έλεγχο του νέου λιμενικού ταμείου Ηρακλείου, που για να λειτουργήσει θα απαιτηθεί η ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότησή τους από τις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής, θα εκτοξεύσει τα τέλη σε βάρος αλλιέων, τα εισιτήρια στο φρούριο του Κούλε, την αφέμαξη του λιμενικού ταμείου Παντάνασας, συνολικά των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Να λοιπόν πώς το κεφάλαιο ιεραρχεί σε ποιες δραστηριότητες θα επενδύσει κάθε φορά. Και είναι κυριολεκτικά κοροϊδία να μιλάνε κάποιοι για δήθεν αντισταθμιστικά ωφέλη προς τους Δήμους, ενώ γνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις και οι παραχωρησιούχοι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αυτές τις επικλήσεις. Να σας θυμίσω τι έγινε στο Αρκαλοχώρι με το νέο αεροδρόμιο. Ότι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση εξαπάτησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Καστελίου από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δημάρχους, περιφερειάρχοι. Ότι τάχα μου το 3%, το οποίο στην πορεία έγινε 2%, μέχρι τελικά που μηδενίστηκαν τα αντισταθμιστικά για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Είναι το τυράκι στη φάκα για να δεχτεί ο λαός τις αντιλαϊκές επιλογές σας, βαφτίζοντάς τις ως υποφελείς για τα λαϊκά συμφέροντα. Οι δήμαρχοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, με τα όσα είπαν κατά την ακρόαση των φορέων, είναι προφανές ότι δεν αμφισβητούν καθόλου την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και των χρήσεών του σε βάρος του ηρακλειώτικου λαού. Μα καλά, πώς είναι δυνατόν? Το νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση σύμβασης για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στην ακρόαση, ακόμα και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, του επιμελητηρίου, να μην ψελίσουν λέξη. Συμφωνούν, διαφωνούν, σαν να κουβεντιάζαμε κάτι άλλο. Το μόνο θέμα που τους απασχόλησε, αν θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Λιμενικού Ταμείου, αν θα εξασφαλίσουν αντισταθμιστικά ή αν θα τους παραχωρηθούν υποδομές εντός χερσαίας ζώνης. Το ζήτημα είναι μέσα σε ποιο πλαίσιο τα ζητούν όλα αυτά. Ζητάει ο Δήμαρχος Ηρακλείου από την κυβέρνηση να παραχωρηθούν στο Δήμο ο θεατρικός σταθμός, το πρώην ΚΤΕΛ και το λιμενικό περίπτερο. Καμία απολύτως αντίρρηση. Μπορεί να μας πει όμως ο Δήμαρχος πώς ο Δήμος θα διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα τους, πώς θα τα αξιοποιήσει όταν αυτά μόνο για την αποκατάστασή τους απαιτούνται τεράστια ποσά? Θα δώσει σε ιδιώτη εργολάβο την ανακατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, ή μήπως θα έχουμε την κατάληξη του πολιτιστικού κέντρου, αυτού του φαραωνικού έργου που έγινε στην πόλη του Ηρακλείου, που αναζητείται επιγόντως ιδιώτης για να το λειτουργήσει? Αυτές οι εκτάσεις, οι υποδομές, είναι λαϊκή περιουσία
ουσία και πρέπει με κρατική χρηματοδότηση να εξασφαλιστεί η δημόσια χρήση αυτών των χώρων για τις ανάγκες πολιτισμού αναψυχής των Ηρακλειωτών και όχι να παραδοθούν στα ιδιωτικά συμφέροντα, είτε με το ξεπούλημα που επιδιώκει η κυβέρνηση, είτε με το ξεπούλημα που θα επιδιώξει αύριο ο Δήμος με τους δικούς του όρους. Αντί οι δημοτικές αρχές να πούνε ένα μεγάλο όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, που θα σημάνει παραπέρα αύξηση του μεταφορικού κόστους για επιβάτες και προϊόντα, με αύξηση των τελών λιμενικών υπηρεσιών, παραπέρα τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων για τους εργαζόμενους στο λιμάνι, παραπέρα επιβάρυνση για τους αυτοαπασχολούμενους αλληλείς και άλλους που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως και στα υπόλοιπα λιμάνια του νομού, συνεχίζει στην ίδια γραμμή. Ο νέος ιδιοκτήτης του λιμανιού απέτησε και πήρε τελικά το λιμάνι καθαρό και απαλλαγμένο από υποχρεώσεις τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο λαό της πόλης, και αυτή ήταν η μεγάλη προσφορά των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στους ιδιώτες επενδυτές. Από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, τα λιπάστικα κόμματα δεν διαφωνούν στην ιδιωτικοποίηση. Η μόνη τους διαφοροποίηση είναι ως προς τον τρόπο και το μοντέλο ιδιωτικοποίησης, αλλά και για το ποιος είναι ικανότερος να δημιουργήσει φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Και αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία τους παίρνει την πουκιά από το στόμα. Άλλωστε, έχουν συμφωνήσει και έχουν ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1315 του 2013 για την ιδιωτικοποίηση λιμένων στρατηγικής σημασίας, τους οποίους εντάσσει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, όπως το ίδιο είχαν συμφωνήσει με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων με τα τραγικά εγκληματικά αποτελέσματα της τραγωδίας των Τεμπών. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, παλιός και νέος, το ΠΑΣΟΚ ασπάζονται μέχρι κεραία στην πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών. Υλοποιούν και ψηφίζουν είτε από θέση κυβέρνησης, είτε από θέση αντιπολίτευσης, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στα υπεριαλιστικά κέντρα, στα πλαίσια των ισχυρών ανταγωνισμών για παραχώρηση λιμανιών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ενεργειακοί, εμπορικοί, τουριστικοί και στρατιωτικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή. Και το λιμάνι του Ηρακλείου επέχει θέση στρατηγικού θαλάσσιου κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρίσκεται δίπλα στην αμερικανονατοϊκή βάση της Σούδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Αριστερά, για να θολώσουν τα νερά και να κρύψουν τη συμφωνία τους στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, προβάλλουν το δίλημα υποπαραχώρηση ή ιδιωτικοποίηση. Υποπαραχώρηση του λιμανιού του Ηρακλείου, την οποία επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ή της Καβάλας, πάλι με τη μορφή της υποπαραχώρησης που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ιδιωτικοποίηση. Όποιο όνομα και να δίνουν κυβερνήσεις και κόμματα, ιδιωτικοποίηση, υποπαραχώρηση, αξιοποίηση και όποια μορφή και να έχει, ολοκληρωμένη ή τμηματική ιδιωτικοποίηση, όπως θέλει ας την πούν, αφορά τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων. Οι προσπάθειές τους να εμφανίσουν την υποπαραχώρηση ως φιλολαϊκή είναι μία ακόμη πράξη αυτογελιοποίησής τους. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την ιδιωτικοποίηση των 10 λιμανιών της χώρας, την παράδοση των αεροδρομίων στη Φράπορτ. Είναι εκείνος που ξεκίνησε το ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι και πρώτος ξεφούρνησε την ανάγκη επιβολής διοδίων στον μελλοντικό ΒΟΑΚ, την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του με σύμβαση με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβάσεις παραχώρησης. Πάνω εκεί εδράζεται σήμερα η πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας. Τα ίδια άλλωστε έκανε και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όταν έλεγε ότι το management μένει στο δημόσιο ή ο ΟΤΕ μία μετοχή, τα θυμόμαστε. Ενώ στην πράξη έστρωνε το έδαφος της πλήρους ιδιωτικοποίησης δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η καπιταλιστική ανάπτυξη λοιπόν ποτέ δεν συναντιέται με τις λαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες. Οι ιεραρχήσεις έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις, τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις έχουν ένα και μόνο κριτήριο. Το κριτήριο κόστος-όφελος για το κεφάλαιο. Βασικό στοιχείο της πολιτικής σας για τα λιμάνια
είναι και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Στο λιμάνι του Ηρακλείου θα εφαρμοστεί το ίδιο εργασιακό καθεστώς που υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά με την Κόσκο. Το παράδειγμα της Κόσκο, που Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ φέρατε στον Πειραιά, είναι γνωστό. Καταφέρατε κέρια χτυπήματα στις κατακτήσεις των λιμενεργατών, όπως την είσοδο εργολαβικών εταιριών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την αύξηση του ωραρίου εργασίας, την κατάργηση των νυχτερινών αργιών και ορτών, χτύπημα του θεσμού των βαρέων και ανθυγινών, κόψιμο των κοινωνικών παροχών, κατασκηνώσεις, παιδική σταθμή, με το αιτιολογικό των υπερβολικών δαπανών στο όνομα μιας δίκαιης δίθεν ανάπτυξης. Δηλαδή, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διευθέτηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου, κατάργηση της σταθερής και με πλήρη δικαιώματα εργασίας, αφαίρεση των ασφαλιστικών κατακτήσεων, κατάργηση κανονισμών εργασίας, μείωση αριθμού εργαζομένων, εντατικοποίηση της εργασίας και βέβαια αρκετά άλλα με στόχο την απόσπαση μεγαλύτερης υπεραξίας. Τις συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού θα την υποστούν και οι ψαράδες παράκτιας αλιείας, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση από τις ζημιές που καθημερινά έχουν από την καταστροφή των μέσων αλιείας από τους λαγοκέφαλους, η οποία επιτείνεται από τα τέλη ελιμενισμού που έχει επιβάλει ο όλη ΑΕ σε όλα τα σκάφη, μέχρι και τα πιο μικρά, τα παραδοσιακά σκαριά, στο αλιευτικό καταφύγιο του Ηρακλείου, τα τέλη κυκλοφορίας, το χαράτσι για την ανέλκυση καθέλκυση σκαφών, την οποία πραγματοποιούν οι ίδιοι και όχι οι υπηρεσίες του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου ΑΕ, τις υπερημερίες που ζητά ο τελευταίος από την πρώτη στιγμή που θα βγει το σκάφος στη στεριά για τη συντήρησή του και την υψηλή τιμολόγηση του νερού για το πλήσιμο των αλιευμάτων και τη δυσβάσταχτη κοστολόγηση του ρεύματος. Το επόμενο βήμα είναι η επιβολή τελών εισόδου και εξόδου από το λιμάνι και την απομάκρυνσή τους από το αλιευτικό καταφύγιο. Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, θεωρεί τον τομέα των λιμενικών υποδομών ένα σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τη σύνδεση της χώρας με τον διεθνή χώρο, την τακτική σύνδεση του Χερσαίου Τμήματος με το νησιωτικό σύμπλεγμα. Προβάλλει την ανάγκη για κοινωνικοποίηση των βασικών συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, με κεντρικά σχεδιασμένη και κάθετη διακλάδωση, οργάνωση, διεύθυνση της παραγωγής που υπηρετεί την κατανομή με σκοπό τη λαϊκή ευημερία. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου πανεθνικού μηχανισμού και σχεδιασμού και διεύθυνσης, το λιμενικό σύστημα της χώρας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξή της και να εναρμονιστεί με τους στόχους της σχεδιασμένης κοινωνικής παραγωγής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της πολιτικής των μεταφορών με κίνητρο την κοινωνική ευημερία. Η πρόταση του ΚΚΕ για τα λιμάνια ως τμήμα μεταφορών λαμβάνει υπόψη της την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων, όπως την ικανοποίηση των εγχώριων αναγκών, μετακίνηση προσώπων, αγαθών και επίγοντων περιστατικών για φτηνές, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και των βιομηχανικών κλάδων, να είναι στη βάση της ισόμετρης σχεδιασμένης ανάπτυξης, στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους και του εξωτερικού εμπορίου, να ικανοποιεί λαϊκές ανάγκες για διακοπές, αναψυχή, να ικανοποιεί σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων στα λιμάνια και να διασφαλίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα. Είναι λοιπόν προφανές ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο, τη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού του Ηρακλείου στους ιδιώτες. Ευχαριστώ πολύ.